ξεκινάς, να σε αποκαλώ παλέμαχο ή legend? Νομίζω η ομάδα μας λέγεται legends, οπότε μας ταιριάζει καλύτερα αυτό, θα έλεγα. Η λέξη παλέμαχος δεν σου αρέσει? Εντάξει, πλέον εκεί είμαστε τώρα, μόνο τέτοια παιχνίδια παίζουμε, φιλανθρωπικά. Αλλά όπως είπα, η ομάδα μας λέγεται legends, οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι. Σου λείπει το ποδόσφαιρο, θα ήθελες να παίζεις τώρα? Ειδικά τώρα, σαν τρελός. Γιατί ειδικά τώρα, σαν τρελός? Γιατί έχει το Euro. Α, λόγω Euro. Ναι, ειδικά όταν έχει τέτοια διοργάνωση, σε Euro, σε Mundial, ήταν κάθε ποδοσφαιριστής όνειρο να συμμετάσχει σε μια τέτοια διοργάνωση. Και τώρα που το βλέπουμε, μακάρι να μπορούσαμε να παίξουμε, πραγματικά. Αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, στις 4 Ιουλίου 2004, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Η λήξη που σφυρίζει ο διαιτητής τον αγώνα. Και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πλέον πρωταθλητές Ευρώπης. Εκεί είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω ότι μπορούσε να μας συμβεί. Και αυτό που μου είχε στο μυαλό πολύ έντονα. Συνειδητοποιήσατε ποτέ ότι μπορείτε να καταφέρετε το κάτι παραπάνω κατά τη διάρκεια του Euro? Κατά τη διάρκεια του Euro, ναι. Ειδικά μετά την νίκη με τη Γαλλία. Όταν κερδίζεις το πρώτο φαβορί και μια ομάδα σαν τη Γαλλία που έχει κατακτήσει το προηγούμενο Euro, που έχει κατακτήσει το Μουντιάλ, που έχει συστάξει στο Ζιντάν, τον Αρή και όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και την κερδίζεις, και πολύ δίκαια, νομίζω ότι μετά από αυτό όλοι είπαμε, και εγώ προσωπικά, δεν μένει κάτι άλλο από το να κατακτήσουμε το κύπελο. Ξέρεις πόσες συμμετοχές έχει στην Εθνική Ελλάδος? Ναι. Πόσες, για να δω. Ξέρω πολύ καλά. Πόσες? Αριθμό. 139. Ξέρεις ότι έχεις τις περισσότερες συμμετοχές? Ναι, ναι. Το ξέρω, ναι. Εντάξει. Πολλά χρόνια παίζω για την εθνική ομάδα και από τις μικρές εθνικές, παιδών νέων ελπίδων και μετά με την Ανδρών και έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Η αγάπη μου ήταν πολύ μεγάλη για την εθνική ομάδα. Μαθαίνω από συμπαίκτες σου ότι ναι, σε πείραζαν πολύ. Αλήθεια? Ναι. Όχι, δεν είναι αλήθεια? Εντάξει, καμιά φορά γινόντουσαν οι σχετικές μιμήσεις, οι σχετικές πλάκες στο ξενοδοχείο, πριν τα παιχνίδια, πριν τις προπονήσεις. Γι' αυτό ήταν και το κλίμα τόσο καλό. Ναι. Αυτό έβγαινε μέσα στο γήπεδο. Περνούσαμε όλοι πολύ καλά στο ξενοδοχείο, οπότε ήμασταν μετά τα παιχνίδια. Ήμασταν όλοι μαζί, όλη μια οικογένεια. Είχαμε το τάβλι, κάναμε το τουρνουά μας. Ναι. Είχα βγει πρωταθλητής στο τάβλι. Είχα σηκώσει ντάμπλ. Τι λες τώρα? Είχα κάνει τον ντάμπλ, μάλλον. Είσαι καλύτερο στο τάβλι ή στο ποδόσφαιρο? Στο τάβλι, νομίζω. Στο τάβλι. Εκεί δεν χάνουμε. Τι λες τώρα? Στο ποδόσφαιρο μπορεί να χάσουμε, στο τάβλι δύσκολα. Τι λες τώρα? Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Βέβαια, ναι, ναι. Οπότε περνούσαν πολύ ωραία τις ώρες, τις ατελείωτες ώρες του ξενοδοχείου, γιατί τότε δεν είχε και όπως είναι τώρα τα κινητά με το ίντερνετ, με τα social, με όλα αυτά. Οπότε είχαμε πολύ χρόνο μαζί να είμαστε σαν οικογένεια. Φαντάζομαι σε όλο αυτό συνέβαλε πολύ και ο coach, το Ρεχάγκελ, στο καλό κλίμα, στην καλή ατμόσφαιρα που είχατε στην ομάδα. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Ο προπονητής έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί όλο αυτό το κλίμα, γιατί δεν άλλαζε πολύ συχνά την ομάδα. Εμπιστεύτηκε μία 25-30 παιχτών και γύρω από αυτούς άλλαζε όποτε ήθελε κάτι. Και ειδικά αυτοί που πήγαμε στο Euro, είχαμε κάνει πολλά παιχνίδια μαζί και είχε δημιουργήσει ένα κλίμα πολύ οικογενειακό. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες και τους συμπαίχτες που έπαιζε ένας κατάλληλα καλά με τον άλλον και γι' αυτό δημιούργησε έτσι μια πολύ καλή ομάδα και σίγουρα ναι, επηρέασε πάρα πολύ ο κ. Ζεχάγκελ. Όταν ξεκινούσε το ταξίδι σας για το Euro, φαντάζομαι πως δεν σκεφτόσασταν ότι θα πάτε τόσο καλά. Από ποια στιγμή και μετά είπατε ότι μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω? Ναι, είπα και προηγουμένως ότι το παιχνίδι με τη Γαλλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Γιατί, όπως είπα, όταν κερδίζεις το φαβόρι της διοργάνωσης για πολλούς και την προηγούμενη κάτοχος, του Euro του 2000, δεν μένει κάτι άλλο μετά από το να έχεις όνειρο να κατακτήσεις και το Euro.
Και αυτό μας έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση, ότι αφού μπορέσαμε να κερδίσαμε αυτούς, δεν μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ναι. Και το δείξαμε στη συνέχεια. Η αυτοπεποίθησή μας, η ψυχολογία μας ήταν στα ύψη και αυτό μας οδήγησε μέχρι και τον τελικό που καταφέραμε και στεφθήκαμε πρωταθλητές Ευρώπης. Αυτή η κίτρινη κάρτα... Κίτρινη κάρτα... Αμά... Στέρισε τη συμμετοχή σου στο μεγάλο τελικό. Ναι. Στο μάτς με την Τσεχία. Πραγματικά. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Ναι, ήταν στο τελευταίο λεπτό, τελευταία δύο λεπτά του ημιτελικού. Αυτό δείχνει βέβαια... Έλα σου, τι δίνω. Θα την πετάξω τώρα, δεν θέλω. Δεν θέλω να την βλέπω άλλο την κάρτα. Αυτό δείχνει βέβαια ότι ακόμα εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα το καλό της ομάδος και όχι το δικό μου που θα μπορούσα να παίξω στον τελικό. Εκεί ήθελα να μην δεχθούμε γκολ, να μην γίνει κάποια φάση που θα ήταν επικίνδυνη για την αιστεία μας και για την άμυνά μας και λειτουργήσα έτσι. Θα μπορούσε να την είχα αποφύγει και ίσως να μην την είχα δεχθεί την κάρτα. Αλλά βέβαια μετά από αυτό άλλαξε τον κανονισμό και δεν μπορούσε κάποιος που είχε δεχτεί κάρτα στον ημιτελικό να χάσει τον τελικό. Δυστυχώς όμως εγώ ναι, έχασα τον τελικό. Ευτυχώς όμως το πήραμε το παιχνίδι, κερδίσαμε το κύπελο και δεν μου έμεινε αποθυμένο. Παρόλο που είχα παίξει όλα τα παιχνίδια μέχρι εκείνο το σημείο και τα προκριματικά και όλα τα παιχνίδια και ήταν στενάχωρο που έχασα αυτό το παιχνίδι, αλλά η γλυκιά γεύση μετά από ότι κατακτήσαμε το κύπελο ήταν σαν να μην συνέβη και η χαρά ήταν το ίδιο σαν να είχα παίξει εγώ αυτό το παιχνίδι, γιατί ήμασταν όλοι, όπως είπα, σαν μια ομάδα και βοηθήσαμε όλοι στο να κατακτηθεί αυτός ο στόχος. Πώς το έζησες, πώς τον έζησες τον τελικό, πώς ήταν να βλέπεις τους συμπαίκτες σου να αγωνίζονται και εσύ να μην είσαι εκεί? Εντάξει, όταν είσαι έξω είναι πολύ πιο δύσκολα, το άγχος είναι πολύ πιο μεγάλο. Γιατί όταν είσαι μέσα, ξεχνιέσαι, είσαι μέσα στη φάση, μέσα στον αγώνα και είναι όλα διαφορετικά. Στην κερκίδα πραγματικά ήταν μια μισή ώρα πολύ δύσκολη. Και ειδικά όταν πήγαινε προς το τέλος, τα λεπτά φαινόντουσαν σαν να μην περνούσαν με τίποτα, πραγματικά. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και όπως είπα και πριν, μόλις φύριξε τη λήξη, ήταν ό,τι πιο έντονο μπορεί να θυμάμαι που μπήκαμε στους συμπαίκτες μου και πανηγυρίζαμε αυτό το τρόπαιο. Πόσες φορές έχεις δει τα παιχνίδια από τότε? Τα βλέπεις συχνά? Όχι τόσο συχνά. Τώρα με το lockdown όμως, στο πρώτο lockdown, είχα και το χρόνο και την ευκαιρία να τα δω όλα από την αρχή. Οπότε τα ξαναθυμήθηκα, φάσεις, συγκινήσεις, όλα αυτά που... τα συναισθήματα που ζούσαμε τότε και τα ξαναείδα τώρα, ναι. Ένα χρόνο πριν, δηλαδή, 6-7 μήνες πριν, στο πρώτο lockdown. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας επισκέφθηκες εδώ στο Eurohouse. Έχω και κόκκινη, αλλά δεν θα στη δείξω. Η κόκκινη δεν είχα δεχθεί, να τη φάω τώρα. Όχι, αυτό τώρα. Λέω, επειδή δεν είχα δεχθεί ποτέ. Θα τη βάλω μέσα. Ωραία. Έτσι, ναι. Δεν θα στη βγάλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα μας. Να είστε καλά. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να μιλάμε για τις εντυπώσεις της εθνικής μας ομάδας. Ναι. Μακάρι είναι στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση να είναι εκεί και να είμαστε υποστηριχτές της και να είμαστε στα γήπεδα κοντά της και ο κόσμος όλος να έχει ακόμα ένα καλύτερο λόγο να δει το Euro ή το Mundial. Να είστε καλά.